Τι ψηφίζουν υπέρ? Πολύ κακό για το τίποτα και σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής, η οποία κλήθηκε να λάβει απόφαση για τη δημοσιοποίηση όχι της πολύκροτης λίστας Γιορκάτσι. Επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά τις εκτιμήσεις των τελευταίων ημερών ότι οδηγούμαστε τελικά σε μια συνεδρία παροδιά. Παρά το γεγονός ότι ελήφθη απόφαση με 31 ψήφους υπέρ από τους παρόντες βουλευτές για άμεση δημοσιοποίηση της λίστας που περιλαμβάνει ονόματα πολιτικών προσώπων με μη εξυπηρετούμενα δάνεια, εντούτοις λίγο αργότερα η Ad Hoc Επιτροπή έβαλε φρένο στην άμεση δημοσιοποίησή της, στέλνοντας την μπάλα από τα πόδια του Προέδρου της Βουλής στα πόδια του Προέδρου της Δημοκρατίας και αφήνοντας για άλλη μια φορά στο περιθώριο το περιδικαίου αίσθημα του λαού. Έτσι, σύμφωνα με την Ad Hoc Επιτροπή, την ερχόμενη Δευτέρα θα αποσταλεί στο Προεδρικό η σχετική απόφαση, με όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Είτε δηλαδή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να ανάψει πράσινο φως για τη δημοσιοποίηση της λίστας, είτε να προχωρήσει στην αναπομπή ή αναφορά της απόφασης ενώπιον του ανωτάτου δικαστηρίου. Η συνεδρίαση πάντως, η οποία κράτησε πέραν των τριών ωρών, είχε κάποιες στιγμές έντονα επεισοδιακό χαρακτήρα. Με τον Πρόεδρο του Σώματος, λίγο πριν το ζήτημα τεθεί προς ψηφοφορία, να αποχωρεί από τη θέση του και να τον αντικαθιστά τελικά ο βουλευτής του Δίκο Χαράλαμπος Πιτοκοπίτης. Ταυτόχρονα από την αίθουσα αποχώρησε και η κοινοβουλευτική ομάδα του ΑΚΕΛ. Καθώς νωρίτερα ο Γενικός Γραμματείας του κόμματος είχε δηλώσει ότι το κόμμα του δεν θα συμμετείχε στην όλη διαδικασία. Μετά από 29 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας μου στη Βουλή και μετά από 4 και πλέον χρόνια στην Προεδρία του Σώματος, επιλέγω να μην συμμετάσχω σε αυτή τη διαδικασία. Η λύση δεν είναι μέσα από παρανομία και την πολιτική και κοινωνική ανθρωποφαγία. Αναλωθήκαμε σε ένα θέμα το οποίο φαίνεται, δεν ξέρω, εγώ δεν έχω δει τη λίστα, αλλά με βάση το τι ακούω φαίνεται ότι δυστυχώς είναι άνθρακες ο θησαυρός και τις περιπτώσεις των εκατομμυρίων τις προσπερνούμε έτσι αδιάφορα. Επίσης από την αίθουσα μαζί με βουλευτές του ΑΚΕΛ αποχώρησαν και βουλευτές που είτε τα ονόματά τους περιλαμβάνονται στη λίστα Γιορκάτσι είτε δεν επιθυμούσαν να λάβουν μέρος στη διαδικασία της ψηφοφορίας. Ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής στο μεταξύ και η εισήγηση η οποία και απορρίφθηκε για δημοσιοποίηση της λίστας στις 31 του μηνός αφού πρώτα επικαιροποιηθεί και τύχη επεξεργασίας από τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας. Είτε η μια εγκρίθη είτε η άλλη. Εμείς ακριβώς καλούμε την Ολομέλεια της Βουλής να ζητήσει από τα αρμόδια θεσμικά όργανα του κράτους να προχωρήσουν σε διερεύνηση του τρόπου διαμόρφωσης της λίστας. Πάντως, υπέρ της άμεσης δημοσιοποίησης της λίστας τάχθηκαν Δυσί Δίκο, Οικολόγοι, Συμμαχία Πολιτών και ΕΛΑΜ, ενώ υπέρ της δημοσιοποίησης της μια εβδομάδα αργότερα η ΕΔΕΚ και το Κίνημα Αλληλεγγύη. Πρέπει να δημοσιοποιηθεί για αυτόν τον λόγο η λίστα, για να δει ο κόσμος ότι όντως υπήρξε είτε αμέλεια είτε κακοπιστία. Γιατί αυτό είναι που θα προστατεύσει το θεσμό της Βουλής των Αντιπροσώπων. Παρόλο που κατανοώ και τις θέσεις σας, πιστεύω ότι για λόγους δημοσίου συμφέροντος είναι προς το συμφέρον της κοινωνίας να δημοσιοποιηθεί η λίστα άμεσα. Όπως θα πρέπει να αναζητήσει και μια άλλη λίστα που έκανε ο κ. Δημητριάδης, που θα βρίσκεται στα αρχεία, φαντάζομαι, της Κεντρικής Τράπεζας, που αφορούσε διαγραφές πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων. Εκείνη καλή είναι η λίστα. Αυτήν τη λίστα να έβρει η Ad Hoc Επιτροπή. Και αναμένω και φαντάζομαι, κύριε Πρόεδρε, μέσα στα πλαίσια τούτα, ότι θα έχουμε και μαζικές αγωγές εναντίον όσων ευθύνονται, είτε από τη Βουλή θα μπορούσαμε να το κάνουμε, δηλαδή και ομαδικά, και θα συμπόγραφα και εγώ, να αποδειχθεί ενώπιον του δικαστηρίου η φαυλότητα των όσων είναι στην Κεντρική Τράπεζα, ήταν και είναι. Και ενώ το όλο ζήτημα τίθεται πλέον ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, η Ad Hoc Επιτροπή έχει προγραμματίσει να συνελθεί την ερχόμενη Τετάρτη στην παρουσία του διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, της Γενικής Λογίστριας και του Γενικού Εισαγγελέα. Θα μείνουμε στο θέμα. Είναι μαζί μας ο Χρήστος Γεωργίου. Χρήστο, όλη αυτή η συζήτηση και ο τρόπος που καθοδηγείται από την Βουλή, ειδικότερα την τελευταία εβδομάδα, για να μας πείσουν, για παράδειγμα, ότι η λίστα Γιορκάτσι είναι αναξιόπιστη, έχω την αίσθηση ότι πετυχαίνει ακριβώς το αντίθετο. Ενισχύει δηλαδή την καχυποψία των πολιτών ότι κάτι προσπαθούν να κρύψουν. Είδαμε το ρεπορτάζ, είναι πρωτάκουστα αυτά που συμβαίνουν στη Βουλή, Χρήστο. Μιχάλη, όση καλή διάθεση και να έχει κάποιος. Όση προσπάθεια και να κάνει για να δικαιολογήσει αυτό που παίχθηκε και σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής, οποιαδήποτε απόπειρα να πει καλοπροαίρετα ότι εντάξει, βρε παιδί μου, γινόταν μια λεπτή συζήτηση που αφορούσε και αριθμό βουλευτών. Παρ' όλα αυτά, η εικόνα της σημερινής Ολομέλειας και η ίδια η διεξαγωγή της συζήτησης αναδεικνύει δυστυχώς, κατά τρόπο, θα έλεγε κάποιος, αποκαρδιωτικό, το γεγονός ότι αυτή η Βουλή, με τη στάση της, επιβεβαιώνει την καθολική αίσθηση ότι τίποτε, μα τίποτε, δεν έκανε με ορθολογισμό και στην περίπτωση αυτής της λίστας. Σήμερα επιβεβαιώθηκαν, Μιχάλη,
Όσοι από την αρχή σημείωναν πως η διαχείριση του ζητήματος με τη λίστα Γιουρκάτζη ήταν αντιπαραγωγική, πολλές φορές μετά της εχθρότητας προς τη λίστα και αντιδραστικής αντιμετώπισης της. Γιατί το λέμε αυτό? Επειδή σχεδόν ολόκληρο το κοινοβούλιο, με προτεργάτη τον πρόεδρο της, αλόγιστα, κατά την άποψή μας, σπατάλησαν ατελέσφορα τεράστιο χρόνο για ένα μίζο ζήτημα για το οποίο θα έπρεπε να είχε επιδειχθεί η μεγαλύτερη ευαισθησία. Η υπόθεση αυτή μπορούσε να είχε εντελώς διαφορετικό δρόμο, εντελώς διαφορετική πορεία. Ακόμη και αν γίνει αποδεκτό ότι αυτή η λίστα ήταν προβληματική, η Βουλή και τα μέλη της θα μπορούσαν με άνεση χρόνου, αλλά και με θετική διάθεση, να συζητήσουν, να διαβουλευθούν, να απαιτήσουν και να ζητήσουν βελτίωση διασαφήνισης στοιχείων της. Θα μπορούσαν να απόφευγαν τις παραπονιάρικες φωνές που ακούσαμε σήμερα για στοχοποίησή τους σε μια λίστα με την οποία ασχολήθηκαν μετά από 1,5 χρόνο. Με λίγα λόγια, θα μπορούσαν να εμπεδώσουν με τις αλήθειες τους, με τις πράξεις τους, την αλήθεια. Το μοναδικό ζητούμενο, Μιχάλη, προς το κοινωνικό σύνολο, με ενέργειες που θα έδιναν την εντύπωση ότι το κοινοβούλιο αυτής της χώρας γνιάζεται τουλάχιστον για την έξοδεν καλή μαρτυρία του. Ούτε γι' αυτό δεν είναι διαφορετικά σήμερα. Σήμερα βιώσαμε ακόμη μια φορά πως ορισμένες ατυχέστατες κινήσεις και πράξεις των ιδίων των πολιτικών οδηγούν όχι μόνο σε φιάσκο συζητήσεις και αποφάσεις όπως τη συζήτηση σήμερα με τη λίστα, αλλά και επιβεβαιώνουν την πλήρη απαξίωση των πολιτών και της κοινωνίας προς τους θεσμούς. Δυστυχώς, τέτοιες εικόνες και ενέργειες, αποφάσεις, ατελείς, ρίχνουν νερό στο μήλο της απολύτικης στάσης των πολιτών απέναντι στα κόμματα και την πολιτική. Δυστυχώς, παρόμοιες με τις σημερινές εικόνες, οδηγούν μάζες πλέον πολιτών να ελαχιστοποιούν τον όποιο ενδιαφέρον τους για τη συμμετοχή στα κοινά. Αυτό είναι ενδεχομένως το πιο σημαντικό. Χρήστος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο ένας μετά τον άλλο, οι βουλευτές επιχειρούν να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους.